Τι να πω, δεν ξέρω. Τόσο μίσος, τόση κακία. Τα μωράκια τι έφτυγαν. Τι έφτυγαν δυο χρόνο, τρία χρόνο μωράκια να τα σκοτώσει. Ξεκίνησε μια μέρα κανονική όπως όλες. Φύγαν το πρωί οι άντρες να πάνε στα χωράφια. Ο παππούς μου πήγε στο φύλλυρο να πουλήσει ζαρζαβάτια όπως έκανε πάντα. Ο μπαμπάς μου και ο αδερφός του πήγανε στο αμπέλι που είναι εδώ λίγο έξω από το χωριό. Και μετά από το όλο συμβάν αυτό με την ενέδρα στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο και τον τραυματισμό του Γερμανού στρατιώτη και όλο αυτό που ακολούθησε, όρμησαν οι φάλαγγες εδώ των Γερμανών μαζί με τους σταγματασφαλίτες και έκαναν ό,τι έκαναν, με αποτέλεσμα να καούν τα σπίτια μας, να χαθεί η γιαγιά μου. Σαν παιδάκι, όσο ζούσε ο παππούς μου και ο αδερφός του, ο οποίος έχασε όλη την οικογένεια, τρεις κόρες και τη γυναίκα του και έμεινε ολομόναχος τελείως, ο οποίος στο τέλος πήγε και παρακαλούσε τους Γερμανούς να σκοτώσουν, ας πούμε, και τους αγνοτασπαλίτες και έλεγαν, όχι, θα σου κάνω αυτή χάρη, τώρα θα το ζήσεις αυτό που σου συνέβη. Έτσι, θυμάμαι ένα μια φοβερή αναστάτηση μέσα στο σπίτι, να πάμε στην εκκλησία που ήταν το μνημόσυνο τον παππού μου, αυτόν τον αδερφό του παππού μου, να λιποθυμάει, ας πούμε. Και αυτό που με ταράζει εμένα πάρα πολύ τώρα, μετά από όλες αυτές τις διηγήσεις και με ό,τι έχω ζήσει μέσα σε μια οικογένεια, είναι ότι τα βλέπω να ξαναγίνονται τώρα με την αναβίωση της Χρυσής Αυγής ή με ό,τι άλλο συμβαίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή όλα αυτά που εγώ είχα σαν διηγήσεις από τον πατέρα μου ή από τον παππού μου, τα βλέπω να ξαναζωντανεύουν και αυτό είναι φρικιαστικό, γιατί το πρόσωπο του ναζισμού είναι το ίδιο. Έρχεσα πάρα πολλά. Εγώ δεν θα το ξεχάσω, δεν μπορώ να το πιστέψω, έγινες. Να προδώνω, να σκοτώνω. Ή που φεύγοντας ανέβηκα να δω στο χωριό τι γίνεται και κουβαλούσε τον αδερφό του, το μικρό, ας πούμε, μαζί του, που ήταν τότε 7 χρονών και τους κυνηγούσαν τα γραμματασφαλίτες από πίσω. Και αυτοί προσπαθούσαν να γλιτώσουν και άκουν τους γραμματασφαλίτες να λένε ότι δεν βαρέθηκες ρε παιδί μου, σήμερα όλη μέρα σκότωσες, βίασες, έκανες, δηλαδή άστα να ζήσουν, δυο παιδάκια είναι. Και αυτά. Να μην ξανακαδούμε, να μην ξαναγίνουμε τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι που ξεκίνησαν έτσι, αν μπορούν να φύγουν από αυτήν την κακία για τον άνθρωπο. Όπως αισθάνεσαι εσύ που είσαι άνθρωπος, έτσι αισθάνεται και κάθε ένας. Πώς δεν θέλω εγώ να μην κάνω σαν πρώτο καβό, αυτός πώς καταδέχεται να το κάνει τον άλλο έτσι. Τι να πω. Φίλε, ξύπνα. Φίλε, ξύπνα. Ξύπνα. Τι. Έλα, πρέπει να κάνουμε κάτι, έλα. Είναι μάταιο. Δεν θα πεθάνω σήμερα. Ακούς. Κοίτα. Έλα. Έλα, πάρ' το. Πάρ' το. Δεν αξίζει. Καλύτερα εκεί με τους υπόλοιπους. Άρα εδώ, μόνος. Πού εδώ. Σε λίγο δεν θα υπάρχει εδώ. Γεια σου. Περιμένει.
προφέρει σε αυτήν την Κορτιάτη. Βλέπουμε στα βουνά. Αυτό μου είναι. Μόνο. Γερμανικά τέρατα. Ανθρώπινα. Ανθρώπινα τέρατα. Δεν μιλούσαν μόνο γερμανικά. Πολλοί αναγκάστηκαν να τους βοηθήσουν για να ζήσουν. Πολλοί πέθαναν για την ελευθερία. Εγώ ήμουν στην Περιστέρα. Πάμε στα βουνά. Αλλά έμαθα τι έγινε. Ράου! Κοίταξε με. Τότε στο Χορτιάτι είχα και εγώ δύο παιδιά που πεινούσαν. Εγώ ήμουν. Εγώ σας πρόδωσα. Λάν! Συγχώρεσέ με. Thank you.